Ο ιερέας της Πιναλόγκας. Αληθινή ιστορία. Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολλής λόγος για το νησί της Πιναλόγκας, με αφορμή το ομώνυμο βιβλίο με τίτλο «Το νησί» της Αγγλίδας Βικτωρία Χίξλοπ, το οποίο γυρίστηκε με μεγάλη επιτυχία ως σίριαλ στην ελληνική τηλεόραση. Ένα από τα ιστορικά στοιχεία που πληροφορούμαστε είναι ότι οι Χανσενικοί που κατοικούσαν στη Σπιναλόγκα ήταν οργισμένοι με τον Θεό, για το λόγο ότι η ασθένειά τους ήταν μια μεγάλη και αφόρητη δοκιμασία. Ένας γεραπετρίτης παπάς τόλμησε να τους επισκεφτεί κάποτε και να λειτουργήσει στον Άγιο Παντελεήμονα, που υπήρχε και ρήμαζε στο νησί, συντροφιά με τους νέους του κατοίκους. Λένε πως στην πρώτη λειτουργία δεν πάτησε ψυχή. Οι λεπροί άκουγαν πεισμωμένοι από τα κελιά τους την ψαλμωδία και άλλοτε την σκέπαζαν με τα βογγητά τους και άλλοτε με τις κατάρες τους. Ο ιερέας όμως ξαναπήγε. Στη δεύτερη του τη επίσκεψη, ένας από τους ασθενείς πρόβαλε θαρετά στο κατόφλι του ναού. «Παπά, θα κάτσω στη λειτουργία σου, με έναν όρο όμως. Στο τέλος θα με κοινωνήσεις και αν ο Θεός σου είναι τόσο παντοδύναμος, εσύ μετά θα κάμεις την κατάληψη και δεν θα φοβηθείς τη λέπρα μου». Ο ιερέας έγνευσε συγκαταβατικά. Στα κοντινά κελιά ακούστηκε η κουβέντα και άρχισαν να μαζεύονται διάφοροι στο πλάι του ναού, εκεί που ήταν ένα μικρό χάλασμα, με λιγοστή θέα στο ιερό. Παραμόνευαν οι Χανσενικοί στο τέλος της λειτουργίας και είδαν τον παπά δακρυσμένο και γονατιστό, στην ιερά πρόθεση να κάνει την κατάληψη. Πέρασε μήνας. Οι Χανσενικοί τον περίμεναν. Πίστευαν πως θα έρθει και τούτη τη φορά, ως ασθενής όμως και όχι ως ιερέας. Όμως ο παπάς επέστρεψε υγιής και ροδαλός και άρχισε με ηθικό αναπτερωμένο να χτυπά την καμπάνα του παλιού ναίσκου. Έκτοτε για 10 τουλάχιστον χρόνια η Σπιναλόγκα είχε τον ιερέα της. Οι Χανσενικοί αναστήλωσαν μόνοι τους την εκκλησία και συνάμα αναστήλωσαν και την πίστη τους. Κοινωνούσαν τακτικά για και πάντα κρυφοκοίταζαν τον παπά τους την ώρα της κατάληψης για να βεβαιωθούν πως το θαύμα της Πιναλόγκας συνέβαινε ξανά και ξανά. Το 1957, με την ανακάλυψη των αντιβιωτικών και την ίαση των λεπρών, το λεπροκομείο έκλεισε και το νησί ερημώθηκε. Μόνο ο ιερέας έμεινε στο νησί ως το 1962, για να μνημονεύει τους λεπρούς μέχρι 5 χρόνια μετά το θάνατό τους. Είδου λοιπόν ένας σύγχρονος αθόδρυβος ήρωας, που δεν τιμήθηκε για το έργο του από κανέναν. Ο ιερέας αυτός ονομάζεται Πατήρ Χρύσανθος, κατά κόσμον Ματθαίος Κουτσουλογιαννάκης, ο οποίος γεννήθηκε στα έξω μουλιανά της επαρχίας Σιτίας στις 15 Ιουλίου 1893 και έφυγε από τη ζωή 3 Απριλίου του 1972. Ο τάφος του βρίσκεται στη Μονή το Πλού. Ας αναφέρουμε μία ομολογία και μαρτυρία ενός λεπρού της Πιναλόγκας. «Ήμουνα λεπρός. Έζησα στη Σπιναλόγκα πολλά χρόνια. Η κατάστασή μας ήταν φρικτή. Η αρρώστια παραμόρφωνε τα πρόσωπά μας. Έτρωγε τα άκρα μας. Πολλοί λεπροί ήταν χωρίς φρύδια, χωρίς μάτια, χωρίς μύτη, χωρίς χείλη, χωρίς δάκτυλα χεριών και ποδιών. Πολλών το σώμα σκεπαζόταν από μια φρικτή κρούστα. Οι πληγές ξερνούσαν πολλές φορές ακαθαρσίες και έτσι κολούσε το σώμα με τα ρούχα. Και είχαν οι πληγές μια τρομερή βρώμα από πίο. Η ιατρική περίθαλψη ήταν ασήμαντη. Υπήρχε στο νησί ένας γιατρός και ήμασταν οι άρρωστοι περίπου 600. Και δεν έφταναν αυτά. Ζούσαμε οι περισσότεροι σε σπίτια μικρά, υγρά και ανήλια. Ο φόβος της μόλυνσης έκανε όλους τους υγιείς ανθρώπους να μην τολμούν να μας πλησιάσουν. Ήταν τούτο κάτι ανώτερο από τις δυνάμεις τους. Δεν μπορούσε η ψυχή να νικήσει τη σάρκα. Ο γιατρός, οι νοσοκόμες, οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι γυναίκες που έπλυναν τα ρούχα μας άφηναν το νησί της Φρίκης λίγο πριν τη δύση του ήλιου και πήγαιναν με βενζινάκατο στην πλάκα, που ήταν δυτικά και απέναντι της Πιναλόγκας. Φεύγοντας, έκλειναν την πελώρια πύλη του Βενετσιάτικου τείχους, που χώριζε την αποβάθρα από το χωριό μας. Και μέναμε οι λεπροί ονομόναχοι, συντροφιά με την μοίρα μας. Η απομάκρυνσή τους βέβαια από το νησί ήταν δικαιολογημένη. Έπρεπε να ζήσουν μερικές ώρες μακριά από το νησί των ζωντανών νεκρών, όπως αποκαλούσαν τη Σπιναλόγκα, τότε δημοσιογράφοι των αθηναϊκών εφημερίδων.
τις δύσκολες ώρες όλοι μας, όταν δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι με τα μάτια καρφωμένα στον συνάνθρωπό μας, γονατιστοί, στρεφόμενοι τα μάτια μας προς τα άνω, και εμείς βρισκόμενοι στη Σπιναλόγκα, στον Γολγοθά του ανθρώπινου πόνου. Πηγαίναμε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και προσευχόμαστε σιωπηλά. Νιώθαμε όλη την ανάγκη ενός ιερέα. Εκείνος μόνο θα μπορούσε να μας παρηγορήσει με το λόγο του Θεού, να μας συμπαρασταθεί πνευματικά. Όμως, ιερέας ερχόταν στο νησί μας από την Ελούντα μόνο 2 φορές το μήνα. Ερχόταν Σαββατόδωρο, έκανε τον Εσπερινό και έφευγε. Ερχόταν πάλι την επόμενη μέρα, τελούσε την Θεία Λειτουργία και έφευγε. Ερχόταν και άλλες φορές, τότε όμως ερχόταν από αναπότρεπτη ανάγκη για να κυδέψει τους νεκρούς μας. Κάποια μέρα καθόμαστε μερικοί άντρες στην αυλή του καφενείου μας που ήταν κοντά στην πύλη. Τότε πιο πέρα φάνηκε ένας ιερέας. Καταλάβαμε όλοι μας ότι ήρθε στο νησί για να λειτουργήσει. Μόλις μας είδε, ήρθε κοντά μας. Μας καλημέρισε με εγκαρδιότητα. Όλοι μας όρθιοι και με ελαφρά υπόκληση τον καλωσορίσαμε. Κανένας μας όμως δεν έτεινε τον χέρι του για να τον χαιρετήσει. Ο λεπρός δεν πρέπει να χαιρετά με χειραψία. Και αυτό για να μην μεταδώσει την καταραμένη του αρρώστια. Τότε εκείνος μας χαιρέτησε όλους με χειραψία. Μας είπε απλά ότι θα μείνει κοντά μας και να μας βοηθάει στην εκπλήρωση των χριστιανικών μας καθηκόντων. Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη. Την άλλη μέρα πήγαμε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Παρακολουθούσαμε όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, με κατάνοιξη την Θεία Λειτουργία που τελούσε με δωρική απλότητα και ασπροσμέτρητη ευλάβεια. Την Κυριακή αυτή δεν μεταλάβαμε. Δεν είχαμε ενημερωθεί έγκαιρα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και δεν είχαμε νηστέψει. Στο τέλος της λειτουργίας πήραμε από το χέρι του αντίδωρο και παίρνοντας το αντίδωρο του φιλούσαμε όλοι το χέρι. Ήταν κάτι που το επεδίωξε ο ίδιος. Καθώς έδινε το αντίδωρο, πλησίαζε το χέρι του στο στόμα μας. Όλων μας τα μάτια βούρκωσαν από συγκίνηση. Πριν έρθει εκείνος, το αντίδωρο το παίρναμε από έναν καλαμόπλεκτο πανέρι που τοποθετούσε ο νεοκόρος στο παγκάρι. Την επόμενη Κυριακή πήγαμε σχεδόν όλοι στην εκκλησία. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη, το ίδιο και το προάβλιό της. Τη μέρα αυτή μεταλάβαμε όλοι. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας είδαμε τον ιερέα μας να καταλύει ό,τι είχε απομείνει στο Άγιο Ποτήριο από την μετάληψή μας. Ανοίξαμε όλοι τα μάτια μας από έκπληξη. Νομίζαμε ότι ονειρευόμαστε. Χοντρά και καυτά δάκρυα ανάβρισαν από τα μάτια μας. Ο προηγούμενος ιερέας, ό,τι έμεινε από τη μετάληψη, ασφαλώς κατά θεία οικονομία το έχινε στο χωνευτήρι. Ο ιερομόναχος Χρύσανθος έμεινε κοντά μας νύχτα και μέρα και έμεινε κοντά μας 10 ολόκληρα χρόνια. Τα χρόνια αυτά εκδήλωσε σε όλους μας όχι μόνο την αγάπη της γλυκύτητας αλλά και την αγάπη της ευποιίας. Μας επισκεπτόταν στα σπίτια μας, μας καθοδηγούσε όλους, ενίσχυε με τα λίγα χρήματα που είχε τους φτωχούς και έκαμε τούτο τηρώντας το μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Ευγνωμονώ, όπως και όλοι οι άρρωστοι της Σπιναλόγκας, τον πατέρα Χρύσανθο. Για... δεν ολοκλήρωσε τη φράση του, ξέσπασε σε ένα βουβό κλάμα. Στις εικόνες μας βλέπουμε την αστυνομική ταυτότητα του ιερομονάχου Χρυσάνθου, όπου αναγράφεται ως κατοικία του η Σπιναλόγκα. Εδώ η απόδειξη ότι αυτό ήταν ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός. Αυτός ο ιερέας δεν αρρώστησε ποτέ από λέπρα. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει το μεγάλο θαύμα που γίνεται στους πιστούς κάθε Κυριακή στην Θεία Κοινωνία, όπου οι ασθένειες δεν μεταδίδονται. Αυτό δείχνει το θαύμα της Θείας Κοινωνίας, του ιερού αυτού μυστηρίου.